Και δεν θα μιλάμε μόνο για του τέσσερι μεγάλου. Για όλου θα μιλάμε. Και πήραμε το διαμαντή Χουμ για να συζητήσουμε. Θα το ξυπνήσουμε πρωί-πρωί. Ναι. Αμά να ξυπνάγαμε τόσο αργά, εντάξει, θα ήμασταν. Στον Τζόχο πες, θα μιλάει σε μένα. Α, είσαι πρωινό τύπο, ε. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα κάνετε προπόνηση? Η προπόνηση πρέπει να είμαστε 10 ώρες στο γήπεδο ούτως ή άλλως, αλλά γενικά για να προετοιμαστείς να ξυπνήσεις νωρίς, να φας πρωινό. Βέβαια. Ναι, άμα πρέπει να είσαι 10 στο γήπεδο. Να κάνεις ένα δυο τσιγάρα, λέω εγώ. Σκέφτηκα μέσα μου να λέω ποδοσφαιριστή, σώπα. Όχι, γιατί είναι νωρίς, γιατί θα μας ακούνε και κάποιοι που δουλεύουν από πολύ νωρίς και θα ακούσουμε και τίποτα. Εντάξει, σωστά. Είναι η φύση της δουλειάς. Είναι η φύση της δουλειάς. Ναι, ναι, ναι. Η φύση της δουλειάς. Σωστά. Άλλωστε αυτοί που ξυπνάνε από πολύ νωρίς θα μας ακούσουν, αλλά δεν δουλεύουν πάντα τα Σαββατοκύριακα. Ενώ εμείς δουλεύουμε πάντα τα Σαββατοκύριακα. Σημείωσα το γι' αυτό. Η κάθε δουλειά έχει τα δικά της. Έτσι. Λοιπόν. Αστέρας Τρίπολης. Τώρα θα είμαστε ευγενικοί με το διαμαντή. Τι είναι ευγενική? Γιατί εγώ θέλω να το πω ότι κλειτώσανε με τον Βόλο. Να το πεις. Διαμαντή, τι κλειτώσατε με τον Βόλο. Ναι, ήταν. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε όντως στις λεπτομέρειες και ήμασταν τυχεροί στη φάση εκεί με τα δύο δοκάρια. Στάθηκε η τύχη με το μέρος μας, αλλά νομίζω ότι κατά κύριο λόγο είχαμε το πάνω χέρι, οπότε εντάξει. Κάποιες φορές χρειάζεται και την τύχη. Σκοράραμε στο τέλος και κρατήσαμε το σκορ, οπότε το θέλουμε αυτό, το θέλουμε. Γιατί η τύχη είναι σημαντικός ρόλος στο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε όλοι, οπότε μια χαρά. Ξέρεις, στην αρχή της χρονιάς έλεγα ότι για να δούμε αν ο Αστέρας Τρίπολης μετά το πολύ κακή παρένθεση την περσινή, όπου δεν μας είχε συνηθίσει έτσι, μας είχε συνηθίσει, ρε παιδί μου, να είναι μια ομάδα που σε γενικές γραμμές πάντα ξεκίναγε σεζόν και λέγαμε θα διεκδικήσει, θα μπει, θα είναι στους 6 πρώτους, θα παίξει στα play-off. Αυτό ήταν το στάνταρ της. Αλλά φέτος η αλήθεια είναι ότι το κίνητρο δεν είναι τόσο μεγάλο. Και αναρωτιόμουν εσείς οι ποδοσφαιριστές αν το βρίσκετε το κίνητρο. Το λέω από την έννοια. Ότι δεν δίνει πέμπτη θέση. Ότι δεν δίνει πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε, ναι, οκ, okay, να μπω στα play-off, να παίξω στα play-off, αλλά αν μεγάλη απόσταση. Θα μπω να παίξω για την εμπειρία. Και αναρωτιέμαι, βρήκατε κίνητρο μέσα από αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα νομίζω η ομάδα, πέρσι δεν ήμουν, αλλά ήθελε να κλείσει αυτή την παρένθεση γιατί όπως είπατε και εσύ έχει μια δυναμική τα τελευταία χρόνια, το δίνει και η παρουσία της, είναι τόσα χρόνια στη Super League. Και νομίζω θέλω να κλείσουν αυτή την παρένθεση, ασχέτως από το ότι δεν βγαίνει, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά το να είσαι στα play-off είναι άλλη και άλλα παιχνίδια και για μας τους παίχτες και άλλη προβολή που έχει η ομάδα. Οπότε νομίζω όλοι βρίσκουμε κίνητρο από αυτό και εμείς οι παίχτες θέλουμε να παίξουμε στα play-off με τις μεγάλες ομάδες, είναι καλύτερο και για εμάς. Οπότε όλο αυτό είναι για όλη την ομάδα ένας καλός στόχος να μπούμε στα play-off. Μέχρι στιγμής εσείς το ζείτε καλύτερα το πρωτάθλημα γιατί παίζετε σε αυτό και κοντράρεστε με τις ομάδες οι οποίες τέλος πάντων έχουν κοινούς στόχους ή διαφορετικούς στόχους ή οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων που σίγουρα στη δεύτερη ταχύτητα είστε εσείς. Δηλαδή είστε το γκρουπ των ομάδων που κυνηγάει αυτή την έκτη θέση. Το ότι περίμενε στην εξέλιξη του πρωτάθληματος μέχρι στιγμής να είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει ομάδα που σε έχει απογοητεύσει ή ομάδα που σε έχει εκπλήξει υπερβολικά? Προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα το φετινό. Ήδη από πέρσι είδαμε ότι έγινε πιο ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή παίχθηκε το πρωτάθλημα. Φέτος νομίζω ότι είναι, όπως είπατε, τριών ταχυτήτων ως προς το και ως προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες είναι πολύ κοντά και στα play-off είμαστε ομάδες που θέλουμε να εδραιωθούμε και να μπούμε να έχουμε την είσοδο, αλλά και στο και για τον υποβασμό βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε βλέπω ότι κάθε παιχνίδι όλες οι ομάδες, δηλαδή και οι ομάδες που προβιβάστηκαν ο Πανσεραϊκός και η Κηφισιά έχουν πάρει αποτελέσματα από μεγάλες ομάδες. Ομάδες που δεν περιμένεις ότι θα κερδίσουν σε μια δύσκολη έδρα μπορεί να κλέψουν κάποιο βαθμό. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό κάνει το πρωτάθλημα πιο ελκυστικό και πιο ανταγωνιστικό και έτσι θα είναι ωραίο να παραμείνει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Συνηθίζουμε να λέμε, εγώ δηλαδή είμαι φαν αυτής της άποψης και το λέω συνέχεια ότι το πρωτάθλημα μπορεί να γίνει καλύτερο όταν οι χαμηλότερες ταχύτητες ομάδες γίνουν καλύτεροι, όχι όταν οι καλοί γίνουν καλύτεροι. Κάπως έτσι έγινε αυτό που έγινε η Premier League μέσα από τα χρόνια. Δεν είναι ότι μεγάλωσε η Liverpool ή η Manchester United περισσότερο από όσο μεγάλη ήταν, είναι ότι μεγάλωσαν οι από κάτω, οι Leicester αυτού του κόσμου. Και αναρωτιέμαι αν και εσείς οι ποδοσφαιριστές που παίζετε σε αυτές τις ομάδες το αντιλαμβάνεστε έτσι.
Θα συμφωνήσω, γιατί σίγουρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ δυνατούς στο Big Four και οι άλλες ομάδες απλά να υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, ας πούμε, να το πω έτσι. Οπότε θέλω να πιστεύω αρχίδια ενωμένη στο το φετινό πρωτάθλημα να βλέπουμε τις μικρομεσαίες, αν μπορούμε να τις ονομάσουμε έτσι, ομάδες να ανεβάζουν επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δουλειά που γίνεται, από τα προπονητικά, ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να έχουν καλύτερα προπονητικά, τα γήπεδά τους, να έχουν φτιάξει, θεωρώ, όλα τα γήπεδα της Super League πλέον είναι, ο Χλωτάπιας είναι πολύ καλός, έχουν γίνει αναβαθμίσεις, οπότε νομίζω όλα αυτά θα ανεβάζουν και το επίπεδο των ομάδων και γενικά του πρωταθλήματος, ώστε να πάει ακόμα πιο ψηλά και αυτό θα μας βοηθήσει και τις ομάδες που γίνουν στην Ευρώπη να υπάρχει καλύτερη πορεία, όπως και είδαμε από πέρσι φέτος ότι υπήρχε πολύ καλύτερη πορεία και για τις ελληνικές ομάδες. Το πλάνο Ράσταβατς στον Αστέρα έχει φτάσει κοντά στο να θεωρείται υλοποιημένο? Τι πληροφορίες παίρνετε από τον προπονητή σας? Είστε σε καλό δρόμο? Υπάρχει κάτι το οποίο προβληματίζει έντονα? Προφανώς και δεν μας λεπτομέρειες, αλλά λέω στην πορεία εξέλιξης της ομάδας ο βαθμός είναι καλός μέχρι στιγμής? Νομίζω πως ναι, το πρόσημο είναι θετικό. Ο κ. Ζαθαβάς είχε δουλέψει ξανά, οι άνθρωποι τον ξέρανε εδώ στην ομάδα της Τρίπολης. Και εμείς τα άτομα που, γιατί κάθε χρόνο ο κορμός παραμένει ίδιος και γίνονται κάποιες μικροπροσταφαιρέσεις, οπότε μπήκαμε στο πλάνο και νομίζω τώρα μετά από 6 μήνες πλέον μπορούμε να δούμε τη δουλειά της ομάδας και ελπίζω να το συνεχίσουμε αυτό και μέχρι το τέλος για να εδραιωθούμε στα play-off και να έχουμε και την είσοδο. Ζώντας τους τελευταίους μήνες στην Τρίπολη, το έχω πάντα απορία και πάντα ρωτάω και ξέρω ότι είναι και ο μεγάλος καημός των ανθρώπων που διοικούν την ομάδα. Μπορείς να καταλάβεις γιατί ο κόσμος δεν την έχει αγκαλιάσει όσο θα έπρεπε αυτή την ομάδα? Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο καιρό, θεωρώ από το λίγο καιρό που είμαι ότι όσο για να ακούσει και περίεργο, ο καιρός είναι ένα κομμάτι ως προς το κρύο και γενικά τον περίεργο καιρό που έχει. Τώρα από την άλλη άποψη, όσα παιχνίδια παίξαμε εντός, επειδή έτυχε να είναι και με τις μεγάλες ομάδες, είχαμε πολύ κόσμο, οπότε και μετά έγινε ακριβώς και η τιμωρία από την κυβέρνηση. Ναι, τα κλείσανε. Ναι, γεγονός ότι κλείσαν τα γήπεδα, οπότε δεν έχω τόσο μεγάλη εικόνα, αλλά όντως και όταν πήγαινε σαν αντίπαλος δεν ήταν πάντα γεμάτο το γήπεδο. Εγώ θα το πω αυτό που είπα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ως προς τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω η ομάδα της Τρίπολης αν μπορούσε να κάνει, γιατί κάνει διάφορα Κάνει. Πηγαίνει στα σχολεία. Κάνει δράση. Κάνει δράση. Κάνει πολλές προσπάθειες στο να προσεγγίσει χρόνια και να το πούμε, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φταίει. Πώς είναι το ανάποδο? Δηλαδή συνήθως το ποδόσφαιρο ξεκινάς από τις θεωρητικά χαμηλότερες ομάδες και πας προς τις μεγάλες. Εσύ ξεκίνησες από την πολύ μεγάλη και τώρα παίζεις στις θεωρητικά χαμηλότερες. Σου αφαιρεί καθόλου από το όνειρο, σε δυσκολεύει περισσότερο, σε πεισμώνει περισσότερο για να γίνεις καλύτερος? Πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν φύγεις τον Παναθηναϊκό υπάρχει μια... Όταν είχε και από τη Σλόβαν, γιατί μετά το ίδιο Παναθηναϊκό πήγε Σλόβαν, οπότε ήταν και αυτή η μεγάλη ομάδα στην χώρα της, οπότε δεν είναι... Είναι και εξωτερικό, είναι και κάτι που ξέρεις, ναι, το ψάξεις, να το δεις. Σίγουρα μετά όταν γύρισα υπάρχει μια απογοήτευση γιατί παίζεις στις μικρότερες ομάδες του Παναθηναϊκού, αλλά όπως είπατε το κίνητρο κάθε παίχτη και η υπομονή και επιμονή είναι να αποδείξει ότι είναι καλός ακόμα και σε αυτές τις ομάδες και ποτέ δεν ξέρεις να ξανακάνεις πάλι κάτι παραπάνω. Πλέον τώρα στον Αστέρα νιώθω πολύ καλά γιατί μετά από τον Παναθηναϊκό είναι ένα πολύ οργανωμένο σωματείο και σοβαρό και έχει μια άλλη δυναμική, οπότε νιώθω πολύ καλά εδώ πέρα. Και είναι σημαντικό να έχεις και την ασφάλεια αυτή την εργασιακή που λέμε εμείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή να είσαι ένα περιβάλλον. Σωστά. Το οποίο ξέρεις, είσαι εξασφαλισμένος τουλάχιστον για αυτό που έχεις συμφωνήσει. Έτσι. Που είναι σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Και ότι θα βρεις και όλα τα απαραίτητα για να κάνεις τη δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο ότι θα πάρεις τα λεφτά σου. Θα βρεις και όλα τα απαραίτητα να κάνεις τη δουλειά. Έχω τρεις εύκολες ερωτήσεις. Ναι. Μονολεκτικές σχεδόν. Ναι. Απαντήσεις. Μπορεί να δώσει. Ναι. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει η Ευρώπη, ποιος θα πέσει.
Δεν γίνεται. Λόγω, και αλήθεια το λέω αυτό, δεν το λέω, θα ακούσετε την ημέρα, αλλά δεν το λέω λόγω ότι είναι τόσο κοντά και όντως οι ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές και στο κάτω κομμάτι και στο πάνω, είναι πραγματικά ότι να πω θα είναι στίχη. Ναι, να σου πω κάτι, γιατί απάντησε του, δώσ' μου εσύ την απάντηση και θα συμφωνήσω εγώ 100% μαζί σου. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τώρα ζώντας το πρωτάθλημα μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους, όλη αυτή η ιστορία με τη διαιτησία εσάς σας αγγίζει? Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, ότι έχει καλυτερεύσει το πράγμα, ότι δεν έχει καλυτερεύσει? Πώς το αισθάνονται? Γιατί πάντα αυτοί που φωνάζουν για τη διαιτησία ή μιλούν για τη διαιτησία είναι μόνο οι μεγάλοι. Για να ακούσουμε μια φορά και τη γνώμη ενός ποδοσφαιριστή μιας ομάδας που σίγουρα δεν έχει την προστασία όπως καμία από αυτές. Πώς το αντιλαμβάνεται? Κοιτάξτε, για εμένα είμαι της άποψης και ως προς, θα πω πρώτα για τους διαιτητές, ότι πρέπει να στηρίξουμε τους Έλληνες διαιτητές και σε ελληνικό πρωτάθλημα είμαστε. Για εμένα πρέπει να στηριχτούν και να παίζουν οι Έλληνες διαιτητές. Σίγουρα είναι άνθρωποι, θα κάνουν λάθη, όπως όλοι μας, όπως οι ποδοσφαιριστές κάνουμε λάθη, οι παράγοντες, όλος ο κόσμος κάνει. Είναι άνθρωποι, αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Για μένα, όπως είπα, αυτό πρέπει να υπάρξει μια στήριξη και από τους φορείς της ΕΠΟ, της Super League και από την ΚΕΔ. Γιατί βλέπουμε ότι και όταν έρχονται ξένοι διαιτητές, εν τέλει τα ίδια λάθη γίνονται. Οπότε για ποιο λόγο να φέρουμε ξένους διαιτητές και να μην παίζουν οι Έλληνες? Και ως προς αυτό θέλω να πιαστώ κιόλας και για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους νέους, να υπάρχουν άτομα, πιο πολλά ακόμα άτομα από τα φυτώρια και τις ακαδημίες της ομάδος. Είναι πολύ... ώστε να παίζουν πιο πολλοί Έλληνες. Κανονιστικά ομάδες. Να επιβληθεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, όπως συμβαίνει στο μπάσκετ. Ναι, όπως συμβαίνει στο μπάσκετ. Ναι, κάπως έτσι. Νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό για τις νέες γενιές και για τα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες να θα τους βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Και για τις ίδιες ομάδες. Γιατί δεν στηρίζεται γενικά ο Έλληνας σε ό,τι θέση και αν είναι αυτή, από ό,τι φαίνεται. Ούτε διαιτητής, ποδοσφαιριστής, προπονητής. Ναι. Είναι πιο... Βέβαια, είμαστε και λίγο περισσότερο γκρινιάριδες οι Έλληνες από τους ξένους. Ναι, ρε, αλλά δεν υπάρχει πιο παράδοξο από αυτό? Δες ότι ακόμα και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, υπάρχει περίπτωση να πουλήσουν καλά ξένο ποδοσφαιριστή? Όχι. Τον ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή θα πουλήσουν. Καλά, εννοείται. Δηλαδή, ακόμα και από οικονομικούς λόγους, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που έδωσε βάρος ακαδημίες και χρησιμοποιεί το παράδειγμα. Ναι, το έχει καρποθεί αυτό. Ναι. Από τον Τζόλι, από τον Κωνσταντέλια που έρχεται το επόμενο. Το Γιαννούλη. Και είναι και πολύ σημαντικό για την εθνική μας ομάδα. Γιατί προφανώς, τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό είναι άτομα, παιδιά που παίξανε από τις ακαδημίες ή σε μικρή ηλικία, τους πουλήσαν και τα παιδιά κάνανε το άλμα και συνεχίζουν και παίζουν πολύ καλά και μας αντιπροσωπούν τέλεια στο εξωτερικό. Ωραία. Για Ματίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Δεν σε ξυπνήσαμε, οπότε δεν. Όχι, ήταν ο άνθρωπος, ήταν έτοιμος από καιρό. Να σε καλά, καλή συνέχεια στον Αστέρα. Καλή σου μέρα. Σε σένα με υγεία. Καλημέρα.